Τους όρους της δημοπράτησης του έργου της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιαννητών με στόχο την υλοποίηση του έργου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η δημοπράτηση του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από τη στιγμή της ένταξής του, γεγονός που επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιαννητών. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στον Δήμο μας προετοιμαστήκαμε έγκαιρα και υποβάλαμε τις προτάσεις μας σε όλους τους άξονες που προκηρύχθηκαν. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλούμε πλέον για τη δημοπράτηση της κεντρικής πλατείας της πόλης. Πρόκειται για ένα έργο που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, όμως σε αυτό που όλοι συμφωνούμε είναι ότι τα Γιάννενα αξίζουν μια σύγχρονη και καλέσθητη πλατεία. Αυτή που θα έχουν με την ολοκλήρωση της ανάπλασης, ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Αρλέτος. Το φυσικό αντικείμενο της ανάπλασης της πλατείας Πύρου είναι αποτέλεσμα των σχεδίων που είχαν βραβευθεί μετά τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την αναβάθμιση και λειτουργικότητά της. Οι εργασίες ανάπλασης χωρίζονται σε 5 ενότητες. Στις κύριες εργασίες ανάπλασης που αναφέρονται στην ανακατασκευή του δαπέδου της πλατείας και επιπρόσθετα στο πεζοδρόμιο που κυκλώνει τον χώρο της Όασης και φτάνει μέχρι την είσοδο του υπόγειου πάρκινγκ στην προέκταση της οδού Περσινέλα, στην κατασκευή της μεταλλικής διόροφης στο ΑΣ, το ανατολικό άκρο της πλατείας, στην ανακατασκευή των απολύξεων των κλιμακοστασίων του υπόγειου πάρκινγκ, στην κατασκευή νέου κλιμακοστασίου ένωσης της πλατείας με τη συμβολή των οδών Θεοδωρίδη, Τσιρογιάννη και Μπιζανίου στο νότιο-ανατολικό άκρο της, στις εργασίες εξοπλισμού της πλατείας με κατασκευές όπως μεγάλο μαρμάρινο καθιστικό, καθιστικά και το υδάτινο κύλο στο κέντρο της, και στις εργασίες για την ένωση της πλατείας με το πάρκο Κώστα Μπέγκα.